Πίσω λοιπόν στο studio Daily TV, radio.gr. Πολύ χαίρομαι που το λέω αυτό. Είχα πολύ καιρό από το καλοκαίρι. Πόσο χαίρομαι. Μια καινούργια σεζόν. Ο τρίτος κύκλος έχει ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο, με δύο αγαπημένους φίλους, με ζωντανή μουσική, με ζωντανά τραγούδια από τον Μάκη τον Ψαραδέλη, με άλλα τραγούδια από τον παλιό κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Στο μικρόφωνο ο ηθοποιός Σημαίνει Φως και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε άλλη μια πολύ καλή φίλη, την Έλλη Αγγίκα, από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας Παλιός Κλασικός Ελληνικός Κινηματογράφος που αριθμεί γύρω στα 23.000 μέλη. Καλησπέρα, Έλλια. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στο Χάρη, στο Μάκη και σε όλα τα παιδιά της ομάδας που ακούνε. Ναι, μας έχουν κατακλείσει εδώ με μηνύματα. Το ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ. Εσύ το ευχαριστήθηκες? Εγώ τρελαίνομαι. Για ό,τι έχει σχέση με παλιό κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, έχω τρέλα. Αυτό το ξέρεις. Εκτός από αυτό, η απόπειρά μας για ζωή, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί ξέρεις, έγινε όχι από το στούντιο, αλλά από τη Μυτιλίνη τηλεφωνικά. Τα τραγούδια πώς σου φάνηκαν? Είσαστε σούπερ, μου φάνηκαν όλα τέλεια. Εγώ εντωμεταξύ ήμουν αστημένη μισή ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Περίτω να σου πω. Εκπληκτικά όλα. Συγχαρητήρια στο Μάκη. Ήταν υπέροχος. Μπράβο. Είδες που σας αφιέρωσε και έχει γίνει και αυτό. Έχετε καταφέρει με ένα μαγικό τρόπο εσείς να μας κάνετε όχι μόνο μέλη σας, φίλους σας. Πώς τα καταφέρετε? Να πούμε και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της ομάδας. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς η ομάδα δημιουργήθηκε στις 6 Μαρτίου του 2012. Λοιπόν, αυτό το έψαξε και το βρήκε ο συνδημιουργός της ομάδας, ο Κωνσταντίνος Παπανδρέου, γιατί το είχαμε ξεχάσει ακριβώς πότε δημιουργήθηκε. Η ιδέα ήταν του Κωνσταντίνου. Συζητούσαμε στο chat κάποια στιγμή στο Facebook, οπότε μου πετάει την ιδέα, αφού μας αρέσει τόσο πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος, δεν κάνουμε μια ομάδα? Ήσασταν facebook-οφίλοι ή φίλοι? Όχι, όχι, ήμασταν φίλοι από το Facebook. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε η ομάδα. Αργότερα πλαισιώθηκε με τρεις εκπληκτικούς διαχειριστές. Εσείς την ξέρετε, Λένα Λενάκη, η Λένα Πέτσι, η εκπληκτική μας Λένα με τα βίντεο της και τις φωτογραφίες της, ο Θανάσης ο Κατούνας και η Ανθούλα η Πετροπούλου που κάνουν εκπληκτική δουλειά και τα τρία παιδιά. Και φυσικά όλα τα μέλη της ομάδας που ειλικρινά νομίζω ότι κανείς μας δεν περίμενε να είχε τέτοια επιτυχία και τέτοια αποδοχή. Έχει φτάσει 23.000 το πέρασε. Έχουμε φτάσει 23.000 μισό σχεδόν, πάμε για τις 24.000. Να είσαι καλά, αρκεί να σου πω ότι κάθε μήνα μέσω όρο έχουμε περί τα 1.000 μέλη. Μα εντάξει, όποιος μπαίνει δεν έχει παρά να σκλαβωθεί από αυτά που βλέπει, από την αγάπη που δείχνεται στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και στους ηθοποιούς. Πες μου λίγο μια ρουτίνα, τι κάνετε? Κοίταξε να δεις κάτι. Κάποια σελίδα. Κοίταξε να μιλήσουμε να και τους άλλους, τους ακροατές που δεν ξέρουν. Κοίταξε να δεις κάτι. Θα σου πω ποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα καταρχάς, να ξεκινήσω από εκεί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μέσα από αυτή την ομάδα δημιουργήθηκαν παρέες και φιλίες. Αυτό που είπες πριν, ότι δεν είστε απλά μέλη της ομάδας, είστε φίλοι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το περίμενα ποτέ ότι ξεκινώντας αυτή την ομάδα θα γινόμασταν παρέα, θα γινόμασταν φίλοι, θα βγαίναμε, θα διασκεδάζαμε και θα περνούσαμε τόσο καλά. Λένε, το δεύτερο... κοριτσάρα μου σε μήνυμα και στο μεταφέρω. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ πάρα πολύ. Καταρχάς έχω τράκ όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, μα, δεν φαίνεται καθόλου. Πες χάρη που είσαι και χρόνια σου. Πάντως... παλιά καραβάνα. Δεν έχω καραβάνα, όχι. Με πιάσε και Βήχας, γιατί ο Βήχας και ο Έρωτας δεν κρύβονται. Ναι, εννοείται, πάντα. Πάντως παίρνεις πολλά εύσημα και από αυτούς που σε ακούνε, παρότι η φίλη σου δεν παίζει ρόλο. Αλλά εγώ σου λέω ότι μια χαρά είσαι, άστο τρακ. Και φωνάρα, πες το, εμένα μ' αρέσει. Και ρίχτα. Να πούμε για τη Λένα ότι σου έστειλε. Ποιος άλλος πάλι? Λένα, Βασίλη Τέλειος, Ελίας αγαπώ. Και τι άλλο είναι? Και ο Γιάννης Τσούλιος. Να είστε όλοι καλά, καλησπέρα, σας ακούω και τα λοιπά. Γεια σου Γιάννη, συνέχισε γλυκιά μου εσύ. Πάμε παρακάτω. Τι με ρώτησες Βασίλη, γιατί ξέχασα, για πες. Τι μπορεί να δει κανείς στην σελίδα μπαίνοντας, ας πούμε? Στην ομάδα του παλιού κλασικού ελληνικού κινηματογράφου μπορεί να δει ό,τι έχει σχέση με το θέμα της ομάδας. Από βίντεο, από φωτογραφίες, φωτογραφίες σπανιότατες, που σε αυτό μας βοηθούν και οι υπόλοιπες σελίδες που έχουν σχέση με το θέμα της, για να μπορέσουμε να τις σταχυολογήσουμε. Εκπληκτικές δημιουργίες από βίντεο της Λένας και φωτογραφίες της Λένας.
γενικώς ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία του παλιού κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Και αν έχω καταλάβει, α, εδώ θα, εντάξει, και θα με διορθώσει, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, δεν είστε μόνο εσείς οι διαχειριστές που τα κάνετε αυτά, έχετε και βοήθεια, αρρωγή από τα μέλη. Μα αυτό εννοείται. Καταρχάς, το μεγαλύτερο προσόν αυτής της ομάδας είναι ότι έχει εκπληκτικά μέλη. Ότι την αγαπάνε, τη στηρίζουν, τρομερές οι δημοσιεύσεις τους, οι κοινοποιήσεις τους, οι δημιουργίες τους, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν είναι, φυσικά και δεν είναι μόνο οι διαχειριστές. Οι διαχειριστές είναι ο κορμός, τα μέλη είναι η βάση. Άμα σου πω χάρη ότι πάνε και έχουν ανακαλύψει, ας πούμε, που έγινε η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα και έχουν φωτογραφίες στο σπίτι που υπάρχει ακόμα. Και όχι μόνο. Φωτογραφίες, σου λέω σπανιότατες. Εδώ τις προάλλες ένα μέλος μας, που, να με συγχωρέσει, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία από το σπίτι του Λογοθετίδη. Έτσι, δηλαδή μαθαίνουμε όλοι μας. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα μέσα από την ομάδα. Περιττό να σου πω ότι πρέπει να κάνεις, να κρατήσεις ένα αρχείο από αυτά και να μην χάνονται. Αυτό νομίζω το αναλαμβάνει η Λένα. Η Λένα έχει πολύ καλό αρχείο με τις φωτογραφίες που ανεβάζει. Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό, γιατί θα πρέπει να είχες 40 υπολογιστές για να μπορέσεις να τα κρατήσεις όλα αυτά αρχείο μέσα. Ελία, παίρνεις συγχαρητήρια από την Νατάσα. Διαβάζω και τα μηνύματα γιατί έρχονται φουλ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνω. From Lena, πάλι άστο τρακ φρεγάτα μου. Δεν ήξερα, σφυράς κιόλας. Γιατί λέει, σε λέει φρεγάτα μου. Δεν σε είδα, εγώ δεν σε είδα. Δεν το πιστεύω. Όλα αυτά. Ναι, πες μου, πες μου. Όλα αυτά είναι αγαπημένα φιλαράκια, δηλαδή η Λένα, η Νατάσα, όλα τα παιδιά που ακούνε είναι αγαπημένα φιλαράκια και τα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν θα υπήρχε η ομάδα, έτσι. Λοιπόν, η Έλλη, από ό,τι βλέπω, κλέβει την παράσταση και είναι η πρώτη και τελευταία φορά που βγαίνει. Πέστε και καμιά καλή κουβέντα για μένα, ναι, ρε παιδιά, και εγώ εδώ. Να σου πω, πολλούς φαν βλέπω, πολύ τέτοια, δεν συμφέρεις. Λες, σου κλέβω την παράσταση. Εντελώς. Δεν νομίζω, Βασίλη μου, δεν νομίζω. Εντάξει, απλά τα παιδιά μου δείχνουν την αγάπη τους και την αγάπη προς το πρόσωπό μου, κυρίως για την ομάδα, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί όλη η ομάδα. Η ομάδα είναι εκπληκτική, τα παιδιά είναι τέλεια, είναι τέλεια. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνουν. Θα κάνω μία πρόταση και ας γκρινιάξει ο Βασίλης. Σε άσχετα από αυτή την εκπομπή που συμμετέχει όλη η ομάδα και θέλω να συμμετέχει κάθε φορά, θα κάνω μία έξτρα εκπομπή κάποια άλλη μέρα και θα σε ενημερώσω με ένα email, αλλά θα σε κατεβάσω εδώ για να κάτσεις απέναντί μου και να βγάλουμε όλα τα παιδιά να μιλήσουν και από το τηλέφωνο και τα λοιπά, έτσι. Αυτό θα ήταν εκπληκτικό, δεν το συζητάμε. Εντάξει, δεν θα έχει σχέση με το ηθοποιό σημαίνει φως. Είναι μια ξεκάθαρη και καθαρή εκπομπή, συμμετέχετε. Αλλά εγώ θα κάνω με εμένανε και σένανε, θυμώσει δεν θυμώσει ο Βασίλης, μια εκπομπή ειδικά για την ομάδα. Με σκίσει, σκίσε με, μωρό που σκίσε με. Βασίλη, μου φαίνεται θα σου φάω τη θέση. Δεν πάμε καλά, έχει δίκιο. Έκανα μεγάλο λάθος σήμερα. Έκανες λάθος τελικά, δυστυχώς έκανες λάθος μεγάλο. Αυτή τη θέση δεν του την τρως με τίποτα, είναι καταξιωμένος, έχει καταξιωθεί, ήταν και από πριν. Είπα άλλη εκπομπή, τελείως διαφορετική, έκτακτη, η οποία θα την ανακοινώσουμε και θα την κάνουμε. Έλια, φαντάζεσαι τώρα τι καζούρα σε περιμένει, γιατί εκτός από όλα αυτά που είπε τα ωραία, έχουν και πειράγματα μεταξύ τους. Και καλά κάνουν. Φαντάζεσαι τι καζούρα έχουν να σου κάνουν, Κοίταξε να δεις κάτι, να σου πω. Φίρμα και βάλε και βγάλε. Από τα παιδιά, οτιδήποτε καζούρα και να υπάρχει θα είναι από αγάπη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας και γιατί ο χρόνος μας πιέζει, είχαμε και όλα αυτά τα τραγούδια και τα λοιπά. Είπαμε, ξεχνάμε κάτι για την ομάδα να πούμε? Νομίζω όχι, νομίζω τα κυριότερα τα είπαμε. Διαγωνισμούς ατάκας, ποιος θα θυμηθεί την καλύτερη ατάκα. Καλά, εντάξει, από τέτοια πολλά. Κουιζάκια επίσης, πολύ ωραία κουιζάκια που βάζουν διάφορα μέλη της ομάδας. Συμμετείχατε και ενεργά, να πω, στην επαιτειακή εκδήλωση της εκπομπής, το οποίο σημαίνει φως, για τα δύο χρόνια στους ηθοποιούς, 11 Σεπτεμβρίου, τα λέω γρήγορα. Μια ταχυλογία για να προλάβω, ειδικά στη βράβευση που έκανα διάφορα κουριζάκια συμμετείχατε ενεργά και ήταν πολύ ωραίο και μεταδώσατε το κέφι σας και την θετική σας ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, Βασίλη, εμείς ευχαριστούμε. Για την εμπειρία σας αυτή. Ήταν εκπληκτικά. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά εκπληκτικούς ηθοποιούς.
Έτσι, όπως την κυρία Στυλιανοπούλου, την κυρία Ιωαννίδου, τον κύριο Καρίδη, φυσικά την κυρία Φόνσου, τον Άλκη, τον Γιανακά, όλους, όλους εκπληκτικοί. Η δουλειά σου πάρα πολύ καλή, με τις βραβεύσεις μας συγκίνησες όλους. Τα τραγούδια του Μάκη υπέροχα, εκπληκτικά όλα. Και πολύ, να πούμε και για τον κιθαρίστα μας, τον Μιχάλη τον Παπάζογλου, όλοι. Α, ναι, βέβαια, φυσικά. Και όλοι όσοι συμμετείχαν τελευταία. Όλοι, όλοι, όλοι. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική εκδήλωση. Συγχαρητήρια και από εδώ. Και πιστεύω η πιο συγκινητική στιγμή ήταν. Ποια, για να δούμε αν συμφωνούμε. Κοίταξε να δεις. Η πιο συγκινητική στιγμή για μένα, ναι, ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή η κυρία Στυλιανοπούλου. Εγώ εκεί συγκινήθηκα περισσότερο. Και με τα λόγια που είπε, με τόση ζεστασιά και με τόση αγάπη για όλους μας, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Εγώ εκεί συγκινήθηκα περισσότερο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όμως ο χρόνος είναι αμήλικτος, τρέχει, δεν κατάλαβα πώς πέρασε. Πραγματικά. Θα κλείσουμε σίγουρα τα τεβού, αλλά αυτά πάρεις και κουμπί εδώ πέρα. Θα σε πάρω εγώ στο τηλέφωνο και θα συνεννοηθούμε. Έλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μπράβο για την ομάδα σου. Φιλιά σε όλους. Την για την ομάδα μας. Είναι όλων μας η ομάδα. Τέλεια φιλαράκια. Θα κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Σαφέστατα. Πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ. Επίσης, γεια σας. Με στη βαρύ χειμωνιά και να κάτσουμε στη...